Θλίψη και προβληματισμό προκαλούν οι πνιγμοί στις θάλασσες της Κρήτης με τα στοιχεία να είναι αποκαρδιωτικά. Σύμφωνα με το διοικητή της 7ης ΥΠΕ, πάνω από 20 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμή στη ζωή τους και αυτό ενώ δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον Αύγουστο που χτυπούν τα μελτέμια. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα υπάρχουν στοιχεία τα οποία παρόλο ότι δεν βρισκόμαστε στο τέλος της θερινής περίοδου είναι ανησυχητικά. Είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 20 άνθρωποι. Η πιο βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Αυτό που προσφέρουμε στον τουρισμό είναι ο ήλιος, η θάλασσα και η ασφάλεια. Δεν μπορεί να έρχεται εδώ μια οικογένεια, ας πούμε, τον Απρίλιο ή τον Σεπτέμβριο και να μην έχουμε ένα βαγωστό στην παραλία, να μην είναι εκπαιδευμένοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειοψηφία των νεκρών μέχρι στιγμής είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και αλλοδαποί τουρίστες που πολλές φορές υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και έχουν αυτή την τραγική κατάληξη. Είναι άνθρωποι πάνω από 58 ετών. Όσο αυξάνει το όριο της ηλικίας, φτάνουμε μεγαλύτερα ποσοστά σε ανθρώπους πάνω των 70 και των 78 ετών. Και οι περισσότεροι είναι αλλοδαποί και είναι πολύ άσχημο. Ξέρετε, άνθρωποι που επισκέπτονται το νησί μας, να συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε και εμείς από τις μεγαλύτερες ηλικίες, δυστυχώς είτε προσπερνάνε, είτε ξεχνάνε, είτε πιστεύουν και υπερεκτιμάνε γενικότερα τις ικανότητές τους. Απλές συμβουλές, είμαι σίγουρη πως όλοι από εμάς έχουμε κάποιον μεγάλο κοντά μας, είτε τους γονείς μας, είτε γιαγιά, είτε παππού, είτε κάποιον συγγενή μας τέλος πάντων, που καλό είναι αυτά που θα ακούσουμε σήμερα να μπορούμε να του τα περάσουμε, να μπορούμε και τον ίδιο να τον ενημερώσουμε. Με στόχο να μπει ένα στόπ στους πνιγμούς που καταγράφονται κάθε χρόνο σε όλη τη χώρα. Πραγματοποιήθηκε ειδικό σεμινάριο για πρώτες βοήθειες με τον αβαγωσώστη κύριο Μακρυδάκη να τονίζει πως η ενημέρωση των λουόμενων παίζει καθοριστικό ρόλο. Θα δείξουμε λίγο πρώτες βοήθειες και να πω μερικά πράγματα όσον αφορά την πρόληψη στην αβαγωσώστη. Διότι όπως ξέρετε η Ελλάδα είναι η χερσόνησο της Ευρώπης με μεγάλη ακτογραμμή, πολλά νησιά και αυτό το πρόγραμμα που γίνεται και συγχαρητήρια κιόλα που κάνω αυτό το πρόγραμμα είναι για την πρόληψη των πνιγμών. Η παιδεία πρέπει να καλλιεργείται από νεαρή κιόλα ηλικία σύμφωνα με ναυαγωσώστες, ενώ ήδη πολλές εκπαιδευτικές δράσεις έχουν γίνει σε σχολεία του νησιού, ώστε τα παιδιά να είναι εξοικειωμένα με τις πρώτες βοήθειες. Οι πρώτες βοήθειες έχουν μπει ακόμα και σε παιδικούς σταθμούς τώρα και σχολεία, φυσικά σε γυμναστήρια, σε μεγάλες αγώνες που διεξάγονται. Και σιγά σιγά θεωρώ ότι θα μπει και μάθημα στο ναυαγωσώστη και πρώτη βοήθεια και στο σχολείο. Θα μιλήσουμε και για το εκπαιδευτικό κομμάτι. Έχουμε και ένα μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τρέχει στη χώρα μας μαζί με το Υπουργείο Παιδείας. Σκεφτείτε προς τα σχολεία, τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς. Το σεμινάριο, στο οποίο έδωσαν το παρόν υγειονομικοί από όλη την Κρήτη, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας πρόληψης πνιγμού.